Βίντεο. Ρώσοι βίδωσαν χειροβομβίδα σε ντρόουν και σκότωσαν Ουκρανούς. Σύμφωνα με νέα δημοσίευση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας μέσω της Βιέζδα, λοιπόν, στην ζώνη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία έχει αποδειχθεί σε μεγάλο βαθμό η αποτελεσματικότητα της χρήσης μη επανδρομένων αεροχημάτων. Ο ανταποκριτής της Βιέζδα στο μέτωπο, Ιγκόρ Λάπικ, παρακολούθησε την μετατροπή ενός συνηθισμένου τετρακοπτέρου σε ένα μαχητικό ντρόουν. Ο Ρώσος είδε επίσης την πορεία του αεροχήματος προς τον στόχο του. Μια χειροβομβίδα τοποθετείται στο τετρακόπτερο, η οποία πυροδοτείται και αφήνεται να πέσει όταν βρεθεί το ντρόουν πάνω από την θέση των εχθρικών στρατιωτών. Μετά από λίγα λεπτά, η συσκευή που παρακολουθεί ο Ιγκόρ βρίσκεται ήδη πολύ κοντά στον στόχο και ρίχνει την χειροβομβίδα ακριβώς στα χαρακόμματα των Ουκρανών στρατιωτών. Το ντρόουν επιστρέφει, οπλίζεται και φεύγει ξανά για τη νέα του σύντομη αποστολή. Τώρα, μετά από ένα πολύ εύστοχο πλήγμα, κάτι φαίνεται να ανατινάζεται στην Ουκρανική θέση. Πιθανότατα πρόκειται για πυρομαχικά. Όπως φαίνεται να ανέφερε ο διοικητής του 1ου και 2ου τάγματος στρατού, ο αποκαλούμενος Σάμαρκαντ, οι Ρώσοι στρατιώτες ως συνήθως πήραν το βλήμα μιας χειροβομβίδας VOG 17 ενός εκτοξευτή χειροβομβίδων Flame AGS. Ο σχεδιασμός ήταν ελαφρώς εξυγχρονισμένος. Έκαναν μια βάση, την βίδωσαν στο κάτω μέρος του ντρόουν, πρόσθεσαν το βλήμα και έβαλαν και ένα πυροκροτητή ναρκών. Το μόνο που μένει είναι να πυροδοτηθεί η χειροβομβίδα. Για αυτή την χρήση, τα ρωσικά τετρακόπτερα δέχονται κάποιες αλλαγές στις ρυθμίσεις για να μην γίνει εμφανής η θέση των Ρώσων χειριστών των ντρόουν στους Ουκρανούς στρατιώτες. Τα ρωσικά αεροχήματα έχουν αρκετές δυνατότητες, αναφέρει Σβιέζδα, με μία από τις σημαντικότερες να είναι η κατά 200 φορές μεγέθυνση που προσφέρει η οπτική του συσκευή. Βέβαια, δεν επιδεικνύουν όλες τις συσκευές και όλα τα drones τα ίδια χαρακτηριστικά. Το πλεονέκτημα είναι ότι δεν χρειάζεται να πετάξει πολύ κοντά. Ο Ρώσος χειριστής απογείωσε τον drone δίπλα του, ενεργοποίησε τη μεγέθυνση και ξεκίνησε την παρακολούθηση. Πιθανότατα ο εχθρός δεν θα τον παρατηρήσει. Εργάζεσαι από μακριά εάν δεν υπάρχουν κενά για να προσεγγίσεις, πρόσθεσε ο Σάμαρκαντ. Προηγουμένως, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας είχε δημοσιεύσει υλικό από μια επιτυχία Ρώσων αλεξιπτωτιστών, οι οποίοι κατάφεραν να λάβουν τον έλεγχο ενός Ουκρανικού αναγνωριστικού μη επανδρομένου αεροχήματος με την βοήθεια ενός όπλου κατά drone, το οποίο επιτρέπει την απενεργοποίηση εχθρικών συσκευών σε απόσταση έως και 2 χιλιόμετρων. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.